Λοιπόν, πάμε για ένα τελευταίο πέρασμα από την Ολλανδία. Να μας πείτε έτσι τον επίλογο, Μανώλη Σαρής. Μάνο. Μας ακούς, Μανώλη? Ναι, ναι. Καλησπέρα και πάλι. Σας ακούω, Μάνο. Με ακούτε εσείς? Πάλε ένα επίλογο, έτσι είναι μια τελική πρόταση. Ναι, να κάνουμε τον επίλογο της 15ημερής αποστολής του Athletics Sport FM στην Ολλανδία. Ουσιαστικά αναπτύχθηκε σήμερα η παρουσία του Όφη στη χώρα και στο Ότσεμπεργκ, μιας και αύριο θα πάρει το αεροπλάνο της επιστροφής για να επιστρέψει στο Ηράκλειο. Γύρω στις 8.30 το απόγευμα θα βρίσκεται στο αεροδρόμιο Νίκος Καραντζάκης. Ο επίλογος θα έλεγα ότι είναι ουσιαστικά, Μάνο, η εικόνα του Όφη στο σημερινό παιχνίδι. Υπό την έννοια ότι αυτό θέλουν οι προπονητές πάντα όταν οι ομάδες τους βρίσκονται σε περίοδο προετοιμασίας, να δείχνουν μια καλύτερη εικόνα από φιλικό σε φιλικό, και νομίζω ότι αυτό το παρουσίασε ο Όφης σήμερα κοντρα στην Τρέχτη, στο πιο δυνατό φιλικό που έδωσε στην Ολλανδία, με μια εξαιρετική εικόνα, ένα σκορ που πολύ εύστοχα και εσύ είπες κατά τη διάρκεια της μετάδοσης ότι αποτελεί μαγική εικόνα το τελικό 2-0. Όπως είπε και ο Βάλτερ Δαμπράουσκας στο σταθμό μας λίγα λεπτά μετά το τέλος του αγώνα με την Τρέχτη Μάνο, το ναι μεν ότι το αποτέλεσμα μετράει και δεν είμαστε ευχαριστημένοι από το αποτέλεσμα, αυτό δείχνει και το πόσο στην απάντα βάζει τον πύχη ο προπονητής ο Όφη και πόσο απαιτητικός είναι. Η εικόνα όμως ωστόσο νομίζω ότι δείχνει ότι ο Όφη μπαίνει στο σωστό δρόμο ενώπιση της έναρξης του προαθλήματος, ειδικά σήμερα έδειξε στοιχεία που δεν τα παρουσίασε στα δύο προηγούμενα φιλικά, με συνδυαστικό ποδόσφαιρο, πίεση ψηλά, δημιουργία που είχε ως αποτέλεσμα να βγάλει και πάρα πολλές ευκαιρίες, κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο, και νομίζω ότι πλέον, Μανώλη, με την επιστροφή του Όφη στην Ελλάδα και το Ηράκλειο, ξεκινάει και η αντίστροφη μέτρηση για να μπει η ομάδα στην τελική ευθεία της προετοιμασίας της εν ώψη της πρεμιέρας του προαθλήματος κόντρα στον Άρη. Έχουν πει για ρεπό, έτσι το πρόγραμμα έχουν πει όταν θα έρθουνε? Ναι, θα έχουν κάποια ρεπό τώρα, δεν θυμάμαι, μια-δυο μέρες σίγουρα θα έχει ρεπό η ομάδα. Μην ξεχνάμε ότι την επόμενη Πέμπτη στο Γιδί Κουλέ θα γίνει και η παρουσίαση της πρώτης εμφάνισης της ομάδας την επόμενη σεζόν σε μια εκδήλωση που θα είναι σύσσωμη η ομάδα, παρουσίαση του κόσμου του Όφη στο γήπεδο στα Καμίνια. Και παράλληλα, επειδή θέλει ο κόσμος να βλέπει να παίρνει τζούρα από τον Όφη, το άλλο Σάββατο σε 7.30 στην Καλλιτέα είναι το επόμενο φιλικό κόντρα στον Ατρόμητο. Ωραία. Οπότε, Μάνο, βάλε τον επίλογο, να πούμε και για τους χορηγούς που βοήθησαν πάρα πολύ. Βέβαια, και τους ευχαριστούμε. Ο επίλογος είναι ότι ο Όφη θεωρώ ότι είναι ο πιο έτοιμος Όφη της εποχής Μπούση σε σχέση με όλα τα προηγούμενα χρόνια. Έχει την μεγαλύτερη βάση από κάθε άλλη χρονιά που ήταν στην Ολλανδία, με καλό έτοιμο μέχρι τώρα, χωρίς προσθήκες στη συνέχεια. Και είναι η χρονιά που Όφη καλείται να κεφαλοποιήσει όλη τη δουλειά που έκανε από τον Ιανουάριο και μετά, με τις μεταγραφές που έγιναν, που δίνουν βάθος στο ρόστερ και που λόγω των μεταγραφών που έγιναν δεν χρειάζεται να γίνουν πολλές προσθήκες τώρα το καλοκαίρι, με έναν προπονητή που γνωρίζει την ομάδα καλύτερα από κάθε άλλον, που βρίσκεται στην δεύτερη χρονιά του, που είναι ήδη στον πάγκο του 8 μήνες, και καλύτερα να κεφαλοποιήσει όλα αυτά τα στοιχεία για να πετύχει το στόχο που δεν είναι άλλος από την είσοδο στην εξάδα. Εμείς έτσι αλλιώς θα τα πούμε μια εβδομάδα μετά, γιατί υπάρχει μια πεντημερή άδεια, οπότε θα τα πούμε τον κόσμο από την επόμενη Δευτέρα. Ωραία, Μάνο, καλή επιστροφή και τα λέμε από κοντά. Έγινε, Μάνο. Ευχαριστούμε τον Μανώλη Σαρή. Να ευχηθούμε καλή επιστροφή και σε αυτόν και στον Όφη.